και στα επόμενα βίντεο. Σας ακούμε, κύριε Στεργούλα. Ναι, νομίζω φάνηκε από τη συνέντευξη ότι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των θεωρητικών φυσικών αποτελούν πλέον οι υπερυπολογιστές. Δηλαδή, διατάξεις υπολογιστών που χρησιμοποιούν χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες επεξεργαστές παράλληλα συνδεμένους, όπου λύνονται μεγάλα προβλήματα φυσικής, όπως αυτά που απασχολούν τη σχετικότητα, τη σύγκρουση δύο μελανών οπών ή τη σύγκρουση δύο αστέρων νετρονίων. Και με τέτοιου είδους διατάξεις μπορούμε πλέον να δίνουμε απαντήσεις, να προβλέπουμε σε τι συχνότητες θα εκπέμπονται βαρυτικά κύματα, με τι πλάτος θα φτάνουν στη Γη. Και αυτές είναι πολύ κρίσιμες πληροφορίες, οι οποίες χρειάζονται για τους ανθρώπους που εκτελούν αυτά τα πειράματα, και χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαν να προβούν σε τέτοιου είδους ανιχνεύσεις όπως περιμένουμε. Νομίζω ο κύριος Κόκοτας μπορεί να μας πει λεπτομερώς γιατί χρειάζονται αυτές οι λεπτομέρειες προβλέψεις. Γιατί χρειάζεται, κύριε Κόκοτα? Καταρχάς να πω ίσως γιατί δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο για μένα από το βίντεο του τι είναι τα βαρυτικά κύματα. Όπως έχουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αν δεν ξεκαθάρω για εσάς, τότε για εμάς ήταν... Όχι, από τους συνομιλητές. Ναι. Δηλαδή αυτοί θεώρησαν δεδομένο ότι ξέρουμε εμείς τι είναι τα βαρυτικά κύματα και σχολίαζαν πάνω σε αυτό. Για να πούμε για τους τηλεθεατές ότι τα βαρυτικά κύματα είναι το αντίστοιχο των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Δηλαδή στον ηλεκτρομαγνητισμό, αν έχουμε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και δημιουργήσουμε μια μεταβολή του, θα παράγουμε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, σαν και αυτά που πιάνουμε στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και ούτω καθεξής. Αυτά εδώ πέρα τα ανιχνεύουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε τις κεραίες μας και τα πιάνουμε. Τα βαρυτικά κύματα αντίστοιχα παράγονται όταν μεταβάλλω το βαρυτικό πεδίο. Για παράδειγμα, όταν η Γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, αλλάζει το βαρυτικό πεδίο του ήλιου και, όπως είδαμε εκεί το καμπυλωμένο το χωρόχρονο, παράγονται ταλαντώσεις στο σεντόνι, οι οποίες διαδίδονται προς το άπειρο. Αυτές οι ταλαντώσεις, αν καθόσασταν εδώ που καθόμασταν, μας χτυπήσει ένα βαρυτικό κύμα, ξαφνικά θα αρχίσουμε το ύψος μας να μικραίνει και να μεγαλώνει, ταλαντωνόμαστε. Δηλαδή αλλάζουν την απόσταση μεταξύ των σημείων. Και αυτό προσπαθούν να πιάσουν οι ανιχνευτές, τους οποίους έχει ο κύριος Χοφ σχεδιάσει. Να σας πω όμως το εκπληκτικό. Αυτοί οι ανιχνευτές σήμερα είναι σε λειτουργία και έχουν τη δυνατότητα να μετρήσουν μεταβολές μήκους. Δηλαδή, αν πάρουμε την απόσταση τη δικιά μας από το κέντρο του γαλαξία, που είναι περίπου 30.000 έντι φωτός, να μετρήσουν αν υπάρχει μια μεταβολή της τάξης του 1/1000. Δηλαδή, τρομακτικά επιτεύγματα τεχνολογίας. Παρ' όλα αυτά, με αυτή την τρομερή ευαισθησία, δεν μπορέσαμε ακόμη να πιάσουμε βαρυτικά κύματα. Τους έχουν κλείσει εδώ και ένα χρόνο και βελτιώνουν κατά κάποιο τρόπο τις διαδικασίες τους, και τον επόμενο μήνα, επισήμως από τον Ιούλιο του 2009, μπαίνουν σε δεύτερη φάση καλύτερης ευαισθησίας, που θα είναι 3 φορές πιο ευαίσθητη, και στην επόμενη τριετία θα πάνε 10 φορές πιο ευαίσθητη από ό,τι είναι σήμερα. Επομένως, γι' αυτό ο άνθρωπος μιλούσε για τους ανιχνευτές και τις διατάξεις που έχουν. Να ακούσουμε και τον κύριο Περιβολαρόπουλο. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο στο βίντεο που είδαμε? Ναι, απλώς θέλω να προσθέσω ότι τα βαρυτικά κύματα τα οποία είδαμε και στη συνέντευξη μπορούν να χρησιμεύσουν κυρίως για δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι να λάβουμε πληροφορίες από το σύμπαν για διάφορα συστήματα, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε για αστέρες οι οποίοι καταραίουν. Και επιπλέον βεβαίως μπορεί να μας χρησιμεύσουν στο να ανιχνεύσουν πιθανές αποκλήσεις από τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Και αυτή είναι ένα σημαντικό τομέας, ο οποίος επίσης μας δίνει σημαντικές πληροφορίες. Θέλουμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με το επόμενο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, που είναι για την κοσμολογία. Δηλαδή, πώς εξελίχθηκε το σύμπαν. Για τη βαρύτητα είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Για τις θεωρίες που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της βαρύτητας, ήδη άρχισε να γίνεται, καθώς φεύγουμε από τις πρώτες προσεγγίσεις, είναι λίγο περίπλοκη η συζήτηση, θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να την κάνουμε πιο κατανοητή στους τηλεθεατές μας. Τώρα θα περάσουμε λίγο μετά τις πρώτες μας προσεγγίσεις στο θέμα της κοσμολογίας. Κοσμολογία, όταν λέμε, εννοούμε την άποψη που έχουμε, την θεωρία που διαμορφώνουμε για το πώς εξελίχθηκε το σύμπαν, και νομίζω ότι στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε τώρα
θα δείτε έναν από τους μεγαλύτερους ίσως φυσικούς στον πλανήτη μας, στον κόσμο, τον κύριο Έλλης, για τον οποίο ο κύριος Κούκοτας νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει μερικά στοιχεία. Να σας πω ότι ο κύριος Έλλης είναι ίσως ο πιο σπουδαίος, από τη δική μου τουλάχιστον πλευρά, προσέγγισης κοσμολόγος ή κοσμολόγος, μαθηματικός και κοσμολόγος, τη μαθηματική προσέγγιση της κοσμολογίας. Έχει βγάλει μια πλειάδα εξαίρετων φοιτητών και από το 1960 και μετά κυριαρχεί στο πεδίο της μαθηματικής κοσμολογίας. Έχουμε χαρακτηριστικά ένα συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Τσάγκα, ο οποίος ήταν και μαθητής του Έλλης και μόνιμος συνεργάτης του τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο. It's an invention by theorists of something which is quite unlike anything we know, because ordinary matter will slow down the expansion because that's what gravity does. We see that it's expanding up, so our theory tells us there has to be something which we haven't yet discovered, we've never seen it, we've never touched it, which will make it expand. So this is a theoretical assumption in order to enable us to understand the observations given our theoretical background. The amount of matter is less than surrounding, and we're somewhere close to the center. We're 10%, within 10% of the distance from the center of the universe. So it's very large in homogeneity. Where the universe is underdense, we're close to the center, and that would explain the observations with no strange matter and no strange fields. These pillars come and they go. I've seen cosmology change from the assumption that the universe is a very special place to the assumption that it's not very special. This has come and gone. There's been a big change in my time. In terms of the Copernican principle, it's absolutely clear we live at a very special time. We couldn't have existed very much earlier, and we're not going to exist very, very much later in cosmological terms. And we view things from a space-time viewpoint. If we live in a special time, why not a special space? I don't see any enormously difficult problem with that, because we look at things from a space-time viewpoint. As a cosmologist, one can imagine all sorts of universes where no life at all is possible, either because the boundary conditions of the universe prevent it or the laws of physics prevent it. And so there is a question of fine-tuning of us, the universe being extremely special, and that somehow the laws of physics are right, that we can exist and the boundary conditions. And that is where I think there is a fine-tuning and something very special about the universe. And that's where those philosophical questions, in my mind, do arise. I think the test for the inhomogeneity, this one proposal, I think that could happen within the next 5 years because it can be tested. It is a testable proposition. The search for dark matter, there are ongoing, extremely expensive projects, and those are different. The tests which we're talking about whether it's inhomogeneous, those will give a definite answer, yes or no. The searches for dark matter, they may give an answer yes, in which case that'll be a Nobel Prize winning achievement, but they may give an answer no, and people will then say, oh well, there are all sorts of other ideas. And so an answer no will not be a definitive answer, and so that could go on for a very long time.